Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο και της εκπομπής Basket City. Είμαστε εδώ κανονικά 22 Αυγούστου να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε για το τι γίνεται στο άθλημα στο οποίο αγαπάμε. Θα έχουμε βέβαια και ποδοσφαιρική νότα, καθώς επικυρώνεται ότι επιτάσσε αυτό. Βέβαια έτσι άμα ήταν στο χέρι μου δεν θα βάζανα τίποτα ποδοσφαιρικό. Αλλά υπάρχει αγώνας στο φιλικό του Ηρακλή με τον Μακεδονικό, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα έχουμε. Ο Γιάννης Αλεπάκης είναι εκεί. Γιάννης Αλεπάκης λοιπόν, ένα-ένα το παιχνίδι. Θα έχουμε για τους φίλους του Ηρακλή κάποια ενημέρωση ανταχτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό αυτό φιλικό. Λοιπόν, στην επικαιρότητα βέβαια ακούσατε νωρίτερα, θα παιχτεί και στην δικιά μας εκπομπή φυσικά την μπασκετική. Στην εκπομπή All About Harrison Air, το Βαγγέλη Αγγέλο, ο οποίος μίλησε εδώ έτσι, στην εκπομπή All About Harrison Air, στο Βοδίδα Λουτσαντίνη και σε μένα, όσον αφορά την φετινή χρονιά, τις σκέψεις του για το budget, για την απόφαση του να μείνει, για τους παίκτες, για τον Γουλιέλμο, μίλησε για πάρα πολλά θέματα ο Βαγγέλης Αγγέλου. Κάποια έτσι θεματάκια μίλησε φυσικά για την υπόθεση Λάκη Τζόνς, για την υπόθεση Μποχωρίδη. Ανέλησε αρκετά θέματα ο προπονητής του Άρη, όπου μέσα σε όλα είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταγραφική κίνηση. Μίλησε επίσης για το θέμα Χαραλαμπόπουλου, έτσι, γιατί πολλά ακούγονται ειδικά από την στιγμή που ο Χαραλαμπόπουλος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε μια παραφιλολογία, θα πω εγώ, όσον αφορά το αν ενδιαφέρει τον Άρη, αν θα έρθει στον Άρη να ασχοληθεί ο Άρης. Ο κόουτς Αγγέλου τα ξεκαθάρισε όλα εδώ σήμερα στο Λίμπερο, λέγοντας ότι ενδιαφέρθηκε ο Άρης φυσικά για τον Χαραλαμπόπουλο, μίλησε μαζί του, αλλά δεν ήταν έτοιμος εκείνη τη στιγμή. Ο Άρης δεν μπορούσε να περιμένει. Και όταν υπήρχε ένα ανοιχτό διάβολο επικοινωνία με τον Χαραλαμπόπουλο, και πάλι ο Άρης είχε κλείσει το ρόστερ και δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή όλου του project, όλου του σχεδίου, όλου του πλάνου για τον Χαραλαμπόπουλο. Ένα από τα θέματα το οποίο βεβαιώσαμε ουσιαστικά, έτσι, γιατί ήταν κάτι το οποίο λίγο πάνω κάτω ήταν γνωστό, αλλά επιβεβαιώθηκε σήμερα από τον coach Αγγέλου, είναι ότι ο Άρης θα παίξει στην Ευρώπη είτε στο FIBA Champions League είτε στο FIBA Euro Cup. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Άρης να μην έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, κάτι που θέλει ο ίδιος ο Αγγέλου για αγωνιστικούς λόγους, και από εκεί πέρα και η διοίκηση θέλει προκειμένου να πάρει κάποια εισιτήρια να υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια στο FIBA Euro Cup το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν με την παρουσία σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή στο FIBA Champions League ο Άρης μπαίνοντας στους ομίλους παίρνει κάποια χρήματα, με τις νίκες βέβαια τα ποσά είναι πολύ μικρά, αλλά αν προκριθεί θα πάρει κάτι παραπάνω με τις θέσεις, με τα σχετικά. Δηλαδή έχει κάποιο οικονομικό όφελος από το FIBA Euro Cup, από το FIBA Champions League. Στο FIBA Euro Cup, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχουν χρήματα, και αν υπάρχουν είναι ελάχιστα. Δηλαδή νομίζω ότι εσύ μπορεί να καλύψεις, αν μπορείς να καλύψεις, μετακινήσεις. Γιατί εκεί σίγουρα τα ταξίδια είναι τελείως διαφορετικά, έτσι. Και καταλαβαίνω ο καθένας ότι και τα έξοδα είναι μεγαλύτερα όσο μπαίνουμε στη χρονιά και θα πρέπει να κάνεις ταξίδια. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οικονομικό στο FIBA Euro Cup, το οποίο πρέπει να διαχειριστεί η διοίκηση Γουλιέλμου. Έτσι, για την ιστορία να πω ότι εφόσον ο Άρης δηλώσει συμμετοχή στο Euro Cup, στο FIBA Euro Cup, όταν αποκλειστεί από την, αν αποκλειστεί φυσικά από το Champions League, έχει τοποθετηθεί στον 7ο με τη Λεύσκη Σόφια Λουκόιλ, την Bayreuth, την Κατάγια ή Ρόζα Ράντομ, μάλλον τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι Κατάγια αντίον Ρόζα Ράντομ ή Ρίσκλι Σπόρτιξ. Έτσι δηλαδή έχει να κάνει κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, άμα περάσει Κατάγια που είναι από τη Φιλανδία ή Ρόζα Ράντομ από την Πολωνία, ας πούμε, είναι μεγάλα ταξίδια, δύσκολα ταξίδια, ακριβά ταξίδια. Έτσι, είναι ένα θέμα αυτό. Το σίγουρο πάντως είναι αυτό που βεβαίωσε ο Βαγγέλης Αγγέλου εδώ, που λέγαμε όλοι και συζητούσαμε καμιά φορά εδώ και με τον Οικονόσκο, είναι ότι ο Άρης θα παίξει στην Ευρώπη είτε από τη μία είτε στην άλλη διοργάνωση. Έτσι, δεν πρόκειται δηλαδή να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων φέτος ο Άρης. Δηλαδή, να αποκλειστεί από το Basketball Champions League δεν
θα τελειώσει χρόνια. Θα πάει στην άλλη διοργάνωση. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη πραγματικά από τον Αγγέλη. Νομίζω μίλησε αρκετά, για αρκετά θέματα ο Βαγγέλης Αγγέλου. Σίγουρα στέκομαι στο γεγονός που πολλές φορές μίλησε και είπε τη λέξη αλήθεια, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, να μιλάμε ανοιχτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια επιλάσκαρη δεν υπήρξε σε πολύ μικρό βαθμό, δεν υπήρχε καν το θέμα αλήθεια. Έτσι, πολλά πράγματα τα οποία είχαν υποθεί και από επίσημα χείλη τότε διαψεύστηκαν πανηγυρικά και ουσιαστικά όταν τα έλεγαν κάποιοι άνθρωποι δεν ισχύαν. Έτσι, να θυμίσω την περιβόητη υπόθεση με τις αερογραμμές της Τουρκίας, την εταιρεία δηλαδή τη συγκεκριμένη που θα δίνει εκατομμύρια, και υπήρχαν πολλοί που ψαρώσαν και τσιμπήσαν, θα λέγαμε, το δόλωμα, και έκανε μια δήλωση ο Λάσκαρης, ναι το προχωράμε, και γράφαν και γεμίσαν αισιοδοξία τον κόσμο, κάτι που πίστευαν όλοι και ξέραν οι περισσότεροι δεν υπάρχει. Υπήρχε απλά ένα χαρτί το οποίο είχε εμφανίσει τότε ο μεγαλομέτοχος, το οποίο εμφάνιζε μια οικονομική υποχρέωση εταιρείας της αεροπορικής προς τον κύριο Λάσκαρη, μια εταιρεία του Νίκου Λάσκαρη, σε ένα σημαντικό ποσό, και η οποία θεωρητικά πάντα θα εσκελιζόταν με διαφήμιση στον Άρη και τα χρήματα πήγαν στον Άρη. Δηλαδή, εντάξει, στο χωριό μου το λένε να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Και έτσι προχώρησε αυτή η δίκηση Λάσκαρη. Θα θυμίσω την πρώτη χρονιά με τις υποθέσεις τότε του ψηλού του Μπατίστα, το αν πεθαίνει ψηλό ο Πρίφτης, το θέμα Παπα-Νικολάου, όλα αυτά τα οποία βγαίναν προς τα έξω από αυτήν την, από εκείνη τη διοίκηση τότε, τα οποία τα περισσότερα φάνηκε στην πορεία που υπήρχε μια, από μια πλευρά μικρή, έτσι, μια δυσαρέσκεια για αυτά που γινόντουσαν τότε και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, και φάνηκε μετά στην πορεία ότι τελικά δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα. Έτσι, σημαντικό αυτό, το γεγονός ότι ο Αγγέλου, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του, ότι ο ίδιος ο Γουλιέλμος ουσιαστικά παρακινεί στο να μην μένει κάτι κρυφό από την όλη διαδικασία του Άρη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω όσο μπορώ. Για να πας μπροστά, ειδικά όταν είσαι ένα αθλητικό σωματείο για μένα, έτσι, αλλά γενικά εγώ το έχω, αυτό το έχω σαν αρχή ζωής, πρέπει να σου οδηγεί αλήθεια. Δεν υπάρχει κρύβω την αλήθεια για το καλό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και στον Άρη δυστυχώς πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Να κρύβουν την αλήθεια για το καλό, για να μην κάνεις κακό στην ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτά θα ακούσουμε σε λίγο. Τι δήλωσε εδώ τη συνέντευξη του Βαγγέλη Αγγέλου. Και νομίζω ότι πολλά μπορούν να υποθούν και εκεί. Θα πάμε όμως τώρα να κάνουμε αυτή την ποδοσφαιρική μας παρέμβαση. Έχουμε τον Γιάννη Τσαλεπάκη ή όχι? Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε. Να κάνουμε την παρέμβασή μας για το φιλικό του Ηρακλή με το Μακεδονικό, την ποδοσφαιρική μας παρέμβαση. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα, λοιπόν, τον Γιάννη Τσαλεπάκη, να μας δώσει το τελικό, αν δεν κάνω λάθος, το φιλικό του Ηρακλή με το Μακεδονικό. Λοιπόν, τον έχουμε. Ωραία. Γιάννη, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο του Μακεδονικού. Έχουμε λήξει. Ο Ηρακλής κατάφερε να κερδίσει τελικά τον Μακεδονικό. Στο 85 ο Στάμου κέρδισε ένα πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χρήστος Ρόβας, ο οποίος ευστόχησε 5 βήματα και έκανε το Μακεδονικός Ηρακλής 1-2. Με το Ρόβα να σκοράρει. Ο Ρόβας που ήταν και αρχηγός. Να πούμε ότι στο 5 προηγήθηκε ο Μακεδονικός με τον Μπαρνούτσι. Ισοφάρισε ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο 70 με σούτ, με σούτ έξω από την περιοχή, και στο 86 ο Ρόβας έκανε το 1-2. Μια νίκη για τον Ηρακλή σε ένα φιλικό παιχνίδι. Αγωνίστηκαν 23 ποδοσφαιριστές. Ωραία. Αυτά από το γήπεδο Μακεδονικού. Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας... Ωραία, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Τσαλεπάκη, ο οποίος ήταν στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Μακεδονικό. Νίκη λοιπόν για τον Ηρακλή στην ποδοσφαιρική μας νότα, έτσι, αυτή την μπασκετική
εκπομπή. Θυμίζω εγώ έμεινε το μήνυμά σας στο 54526. Έτσι χρέωσε 1,24 μαζί όλα φόροι, χρέωση κινητής τηλεφωνίας, ΦΠΑ, τα πάντα έτσι. Είναι μέσα, στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, έτσι οτιδήποτε θέλετε, μπασκετικό κατά προτίμηση να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε γενικό Μοσχοβίτη μετά βέβαια. Θα χαλάσει λίγο τις διακοπές στον Νίκο, στην ξεκουράση του να μας πει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ τι γίνεται εκεί. Κλείνοντας λίγο τα του Άρη, πριν πάμε στο διάλειμμα και μετά ακούσουμε Αγγέλου. Τη Δευτέρα λοιπόν ανοίγει τα χαρτιά του, κάνει συνέντευξη τύπου ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Σίγουρα εγώ είχα ξαναφέρει ότι θα μπορούσε και πιο νωρίς να πει κάποια πράγματα για να μιλήσει προς τον κόσμο, να πει κάποια πράγματα, να ζεστάνει. Ο ίδιος επέλεξε, αφού τελειώσει το ρόστερ και μετά να μιλήσει προς τον κόσμο. Έλα, έχουμε κάτι από Παπαδόπουλο, θέλουμε και άλλη ποδοσφαιρική. Λοιπόν, και άλλη ποδοσφαιρική κοινότητα. Τι να κάνουμε, εγώ φταίω μετά. Λοιπόν, πάμε. Νίκος Παπαδόπουλος, κάτι έχει από Άρη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεμάτε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Δεν είναι μεταγραφή, είναι όμως ένας παίχτης που, όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, απασχολεί έντονα τον Άρη όσον αφορά την ενίσχυση του στο κέντρο της άμυνας. Μία θέση για την οποία η ομάδα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Φλωρεντίν Πογκμπά, τον αδελφό του Πολ Πογκμπά. Ακόμα όμως μία περίπτωση που εξετάζεται για τα στόπερ από τον Άρη είναι και αυτή του Μέργκιμ Μαύραη, του 32χρονου Αλβανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος είναι γεννημένος στη Γερμανία. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο Αμβούργο, το οποίο διετέλεσε και αρχηγός, αλλά αποχώρησε με την ολοκλήρωση της σεζόν λόγω και του υπερβασμού της ομάδας του Αμβούργου στην δεύτερη κατηγορία. Παίξει που είναι, επαναλαμβάνω, γεννημένος στη Γερμανία, αλλά είναι διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, με την οποία μετράει 43 συμμετοχές από τις 27 Μέη 2012 και 3 γκολ μάλιστα, ύψους 1,89. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τη Kickers Jugend, ακολούθησε η Offenbach, η Rosenholm, η Darmstadt, η Bochum, η Greuther Fürth και μετά την Κολονία που αγωνίστηκε από το 2014 μέχρι το 2017, ήταν και η περσινή σεζόν στο Αμβούργο. Δύσκολη περίπτωση και αυτή βέβαια. Φαίνεται ότι ο Άρης ψάχνει μια ποιοτική και μια ποιοτική προσθήκη για το κέντρο της αμυνάς του και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό που είναι κοντά στα χαρακτηριστικά του Δελιζής, υψηλός δηλαδή, όπως είναι και ο Μαύραη. Και μαζί με τον Πογκμπά είναι οι δύο παίχτες αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στο προσκήνιο όσον αφορά την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Και οι δύο δύσκολες περιπτώσεις, απλά πλέον δεν είναι μόνο του Γάλλου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, του Στόπερ τη Γουινέα βασικά, γιατί είναι ο διεθνής με τη Γουινέα που είπα. Υπάρχει και η περίπτωση του Μαύρη. Να έρθει και Πολ στο Χαρελάου, Ήρθε να δει τον αδελφό του. Ναι, έτσι, τέτοια θέματα και βάλω το κανονικά με φωτογραφίες και βίντεο, έτσι, κανονικά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Του Πογκμπάν γίνει, που είναι δύσκολη περίπτωση, γιατί μπορεί ο παίκτης να έχει ρίξει λίγο τις απαιτήσεις του, αλλά παραμένει διαφορά στο οικονομικό με τον Άρη. Είναι αυτό που έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι μια κίνηση που δεν μπορεί να μην σου βγει μόνο αγωνιστικά. Μπορεί να σου βγει μόνο αγωνιστικά, αλλά και εμπορικά. Γιατί να πάρεις τώρα τον αδελφό του Πογκμπά είναι μια αίτηση που θα κάνει το γύρο της Ευρώπης. Γιατί είναι ο αδελφός του Πογκμπά. Μα καταρχήν, όπως και να το κάνω. Ένα τέτοιο στο Insta ή ένα tweet να κάνει ο Πολ Πογκμπά για τον αδελφό του. Ναι. Φτάνει. Αυτό. Τελείωσε. Φτάνει όταν έχει εκατομμύρια followers ο συγκεκριμένος. Ναι. Και άμα κάνει και τίποτα ο αδελφός του καναγκόλ για αυτά και γράφει, τελείωσε. Δεν θέλει παραπάνω, Νίκο. Για να ακουστεί το όνομα και να κερδίζεις σε κτυπήματα στα social media και αυτά είναι κέρδος. Έτσι. Δεν θα έρθει μια εταιρεία μεγάλη να σου κάνει διαφήμιση μόνο για αυτό, αλλά κερδίζεις φυσικά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ωραία. Αυτό πάντως. Εντάξει. Αν υπάρχει κάτι άλλο, για το Μαύρη. Ναι, ναι. Θα ενημερώσει και πάλι. Έγινε. Να σκαλάσω να καλύτερα.
Λοιπόν, αυτά στην δεύτερη ποδοσφαιρική μας νότα. Γεμίσαμε ποδοσφαιρικές νότες και σπόντες στην μπασκετική εκπομπή, Basket City. Αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε έτσι την επικαιρότητα, πραγματικά. Και εμείς πρέπει να την ακολουθούμε πιστά. Έτσι, ακούσατε το φιλικό του Ηράκλη, 2-1 και του Ηράκλη, και την είδηση όσον αφορά και το ποδόσφαιρο του Άρη. Έτσι, πολλά περισσότερα προφανώς για τον Άρη και στο labautoaris.com. Έτσι, για το θέμα αυτό που ανέφερε τώρα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, μπορείτε και εκεί να μπείτε και να δείτε σχετικά με αυτό. Εκεί βέβαια μπορείτε να δείτε, όπως είπαμε, και τη συνέντευξη του Αγγέλου, να την ακούσετε κιόλας, θα την ακούσετε και σε λίγο από εδώ. Κλείνοντας λίγο τα του Άρη, πριν πάμε στο διάλειμμα, ο Δημήτρης Γκουλιέλμος, λοιπόν, τη Δευτέρα θα κάνει μια συνέντευξη τύπου στις 12 στο Αλεξάνδριο, στο Μουσείο Μπάσκετ κιόλας. Ωραίο σαν μέρος, σαν τοποθεσία, πέρα από την καθιερωμένη έτσι αίθουσα που υπάρχει στο Παλέ, νομίζω ότι δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Νομίζω ότι είναι αρκετά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αναλύσει με τη λογική, κυρίως όχι στο αγωνιστικό. Γιατί στο αγωνιστικό είναι ένα θέμα του Αγγέλου. Παίκτες, ήρθαν παίκτες που ήθελε ο Αγγέλου. Ο Αγγέλου έκανε τις επαφές στο μεγαλύτερο κομμάτι τους. Αλλά όσο το κυρίως το εξαγωνιστικό. Έτσι και αναφέρομαι στο οικονομικό και ό,τι συνεπάγεται με αυτό που έχει να κάνει το χορηγικό, τα χρέη, το άρθρο 99 και τα σχετικά. Έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο η διοίκηση Γουλιέλμου μου έχει φροντίσει να κρατήσει πολύ χαμηλά και πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γενικά κάποια οικονομικά θέματα τα οποία διαχειρίζεται ο ίδιος. Προφανώς λέω εγώ ότι ίσως να πει κάποια πράγματα όσον αφορά το χορηγικό κομμάτι, κάτι που να έχει τελειώσει κάποια συμφωνία ίσως. Όμως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τα μας πει και στο οικονομικό, τι θέλει να κάνει ο ίδιος, ποιο είναι το πλάνο του, τι γίνεται με τα χρέη, πόσα είναι τα χρέη, τι πήρε και τι βρήκε την προηγούμενη διοίκηση. Γιατί πρέπει επιτέλους να μάθει ο κόσμος και τι άφησε η προηγούμενη διοίκηση. Έτσι, Λάσκαρη. Όχι για να κυνηγηθεί ο Λάσκαρης, ο Λάσκαρης δεν κυνηγήθηκε, δεν μπορεί να κυνηγηθεί από κανέναν. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος, ο παδός κάθε ομάδας, δεν το λέω μόνο για τον Άρη αυτό, κάθε ομάδας, να μην αποθεώνει γρήγορα. Να μην σηκώνει ποτέ γρήγορα στους ώμους και να μην αφορίζει αυτούς που έχουν μια άλλη εικόνα και άλλη άποψη. Όταν δεις με πράξεις και στοιχεία και ξέρεις ποιος είναι αυτός που τα κάνει, ναι, φυσικά να τον αποθεώσεις. Στην περίπτωση του Λάσκαρη δεν ισχύει αυτό, βέβαια. Έτσι, γιατί κανείς δεν ήξερε από προέρχεται συγκεκριμένος. Έγινε ένας έλεγχος φυσικά από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά νομίζω ότι ούτε αυτοί περιμέναν αυτή την εξέλιξη. Σαφέστατα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και δεν έχει κάποιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και δεν έχει κάποιες δικές του μεγάλες εταιρείες συγκεκριμένες. Έτσι, ήταν CEO σε διάφορες εταιρείες ανά την Ευρώπη. Λοιπόν, θα είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεξη τύπου του Δημήτρη Γουλιέλμου τη Δευτέρα να γνωριστεί και αυτός, να γνωρίσει τον εαυτό του να τον, στον κόσμο. Και φυσικά να δώσει απαντήσεις και να αναφερθεί ο ίδιος, μάλλον και να δώσει απαντήσεις κυρίως. Να αναφερθεί στο πλάνο του. Γιατί έχει πάρει μια ζεστή πατάτα που λέει μια χειροβομβίδα, η οποία είναι έτοιμη να σκάσει όταν ήρθε αυτός, πριν ήρθε αυτός. Θυμάστε, ο Άρης ήταν στην ζώνη του επιβιβασμού, δεν έπαιζε καθόλου καλό μπάσκετ, οι παίχτες είχαν φύγει, ήταν έτοιμοι όσοι είχαν απομείνει να φύγουν. Ήρθε αυτός, κράτησε την ομάδα, πέτυχε αυτό το σκοπό, να σώσει την ομάδα, να μην κινδυνεύει. Έτσι, γιατί η ομάδα κινδύνευε, για όσους το ξεχνάνε αυτό, το ότι πάλεψε για τα play-off εμένα δεν μου λέει τίποτα. Η ομάδα κινδύνευε. Και αν δεν έρχονταν ο Γουνέλος να αλλάξει τα πράγματα και τον προπονητή και να ρίξει κάποια χρήματα, να βάλει κάποια χρήματα για τους παίχτες να μείνουν, τα πράγματα θα συζητούσαμε για άλλα θέματα τώρα εδώ. Μπασκετικά. Έτσι, να μην τα ξεράμε ποτέ αυτά. Όλα. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό, έτσι. Απλά αναφέρομαι στον Άρη. Λοιπόν, θα πάμε στο απαραίτητο φυσικό διάλειμμα τώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα ακούσουμε συνέντευξη Βαγγέλη Αγγέλου εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Και μετά θα δούμε και ΠΑΟΚ, Ηρακλή, τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις, όλα τα μπασκετικά εδώ στην εκπομπή Basket City. Πάμε, break, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και άλλο εδώ, Basket City, Λίμπερο 107 και 4. Θα πάμε να δούμε, να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις. Έχουμε κάτι απ' έξω, γιατί κάτι ακούω γι' αυτό. Κάτι ακούω να μην βάλω τον Αγγέλο, γιατί μάλλον θα έχουμε και άλλη ποδοσφαιρική παρέμβαση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι. Οπότε... Τι να κάνω εγώ τώρα, ρε. Ωραία, λοιπόν. Θα έχουμε παρέμβαση τηλεφωνική πάλι για Άρη. Ποδοσφαιρικό Άρη. Εντάξει. Δεν το βλέπω να πηγαίνει η μπασκετική. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα τρέχει, η επικαιρότητα επιτάσσει να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο του Άρη τώρα. Και πάλι, και έχουμε πάλι τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, έτσι. Έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, όχι ακόμα. Λοιπόν, τον έχουμε τώρα. Λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, έρχονται συνεχώς οι ειδήσεις. Έχει βγάλει πριν από λίγο μια ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης, η οποία αναφέρει τα εξής. Σε ένα μεγάλο επιχειρηματικό deal προχώρησε σήμερα ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος υπέγραψε δεκαετές μνημόνιο συνεργασίας με τον πρόεδρο της φημισμένης κινέζικης Royal Group, Xiong Yong Liang. Η Royal Group εδρεύει στην πόλη Dongguan της Κίνας. Ο πρόεδρος του ομίλου, Mr. Liang, βρέθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος του κ. Καρυπίδη και της αδελφής του Ειρήνης, προκειμένου να επισφραγίσουν τη συμφωνία. Μια συμφωνία που αφενός ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες για τις δύο πλευρές και αφετέρου ενδυναμώνει περισσότερο τις ούτως ή άλλως φιλικές σχέσεις Ελλάδας και Κίνας. Το deal του κ. Καρυπίδη με τον κ. Liang, τώρα θα το δούμε πώς προφέρεται, θα αφορά αρχικά στον τομέα του τουρισμού, των τροφίμων αλλά και του τουριστικού αθλητισμού. Δεν βλέπεις πολύ ασιατικό κινηματογράφο, ε. Μάλλον όχι. Ναι, μελλοντικά θα δραστηριοποιηθούν και σε άλλους τομείς. Θα σημειώσουμε ότι σε 7 Νοεμβρίου ο κ. Καρυπίδης θα μεταβεί στην Κίνα, που θα παρευρεθεί σε μεγάλη έκθεση που διοργανώνεται στη Σανγκάη και προσελκύει επενδυτές από όλο τον κόσμο. Στην ατζέντα των δύο πλευρών υπήρχε φυσικά και ο Άρης. Συμφωνήθηκε η ανάπτυξη τουριστικού αθλητισμού μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Dongguan σε επίπεδο ακαδημιών και για τον λόγο αυτό ο Μίστερ Λιάνγκ μαζί με τους συνεργάτες του ξεναγήθηκαν σήμερα στο ανακαινισμένο αθλητικό κέντρο της ΠΑΕ Άρης στο Νεωρίσιο. Παρουσία του κύριου Καρυπίδη. Έγινε ήδη συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού κέντρου. Ενώ ο Μίστερ Λιάνγκ έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ακαδημίες της ΠΑΕ, καθώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα τμήματα υποδομών και τις μικρές ηλικίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο πρόσωπο του Μίστερ Λιάνγκ ο Άρης βρήκε έναν ισχυρό φίλο. Ποια είναι τώρα η Royal Group? Η Royal Group δραστηριοποιείται σε περίπου 24 επιχειρηματικούς τομείς και μια από αυτές είναι η διαχείριση ξενοδοχείων 5 αστέρων στην Dongguan. Ο Mr. Liang είναι επίσης πρόεδρος της Dongguan Tourism Association και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Dongguan Merchants Association σε όλο τον κόσμο, που είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός σύλλογος στο Dongguan και αποτελείται από ιδιοκτήτες σχεδόν όλων των μεγαλύτερων εταιριών στο Dongguan, και με την ένωση αυτή υπάρχει ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο περίπου 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Liang είναι ο ιδρυτής του συγκεκριμένου ταμείου. Πέραν των παραπάνω τίτλων, ο κύριος Liang είναι επίσης αντιπρόεδρος της Dongguan Catering and Restaurant Association και ως μέρος της διάσημης κουζίνας Dong Dong, η οποία απολαμβάνει μεγάλη φήμη και αναγνώριση σε όλη την Κίνα. Τώρα, εγώ, εντάξει, είναι λίγο να μην τα ξέρουμε εμείς. Καλά, εντάξει, ναι, τώρα η Κινέζικη κουζίνα και αυτά δεν τα ξέρουμε, ναι. Αλλά το γεγονός ότι ανήκει σε έναν συνεταιρισμό, σύλλογο, όπως θες πες το, που εκπροσωπεί, ναι, μια πόλη που στην Κίνα η πιο μικρή πόλη, ξέρω εγώ, είναι 7 εκατομμύρια, εντάξει, κάτι, ναι. Και έχει συνέχεια κιόλας, περίμενε, λοιπόν. Η Dongguan είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές στην Κίνα, ως εκ τούτου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόρους στην Κίνα. Η πόλη έχει την υψηλότερη πυκνότητα για ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας στην Κίνα. Υπάρχουν πάνω από 50 απαριθμημένα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων. Τέλος, αντιπροσωπεία του κύριου Λιάνγκ επισκέφθηκε την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδη, με την οποία είχαν εγκάρδια συνομιλία και ανέωσαν το ραντεβού του για τον Νοέμβριο με σκοπό τη συνεργασία των δύο πόλεων, Θεσσαλονίκης Dongguan, σε αθλητικό και πολιτιστικό επίπεδο. Υπάρχει μια φωτογραφία κιόλας, θα την ανεβάσουμε σε λίγο και στο About Aris, με τον πρόεδρο του Άρη, τον Θόδωρο Καρυπίδη, με τον κύριο Λιάνγκ να τον παρατήσει μια αναμνηστική φανέλα μπροστά στο ανακαινισμένο ρίσιο. Ναι. Εντάξει. Δυνατό deal. Εντάξει, όταν κάνεις τέτοια με Κίνα. Η Κίνα, όπως με έχει πει ένας γνωστός μου, είναι το μέλλον. Αδερφέ, εμένα όπως με έχει πει ένας γνωστός μου, ότι το γλυφίδες να πουλάς σε ένα μήνα εκατομμυρίου θα γίνεις. Ναι, είναι Κίνα, μια αλήθεια αυτό. Ότι το γλυφίδες να πουλάς. Εντάξει, τι να, 1,5 δις είναι οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά είναι ένα δυνατό deal αυτή τη στιγμή, σίγουρα, όπως φαίνεται, για τον Άρη και τον Θόδωρο Καρυπίδη.
Και μπαίνουμε τώρα και εμείς συλλογικά σε δικασία. Θα έχουμε, φαντάζομαι, περισσότερα και μέχρι το βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί. Θα βγάλουμε περισσότερα και να ψάξουμε λίγο περισσότερο για το τι εστί ο κύριος. Να γουγκλάρετε τώρα translate κινέζικα να σας δω. Άντε, άντε τώρα. Εδώ θα δεις. Translate κινέζικα να δω τι θα κάνετε. Άντε, καλή συνέχεια. Άμα έχεις κάτι ξανά, εδώ ξέρεις. Έγινε. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο Παπαδόπουλο για την εμπορική εταιρική συμφωνία, αν θέλετε, του Θόδωρου Καροπίδη με τον κύριο Γιάνγκ. Έτσι και προφανώς ένα κομμάτι αφορά και τον Άρη. Πολλά περισσότερα, όπως είπαμε, και στο labautaris.com μπορείτε να μπείτε, να δείτε, να διαβάσετε το θέμα αυτό και μέχρι το βράδυ αναλυτικά και τις προεκτάσεις του ρεπορτάζ γενικότερα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να έχουμε ώρα σε 9. Για δες λίγο. Γιατί άμα βάλουμε τον Αγγέλου θα φύγει μετά την ώρα. Να δούμε λίγο αν έχει ώρα. Έχουμε ώρα. Οπότε να κάνουμε, να βάλουμε Αγγέλου και να το αφήσουμε και μετά την ώρα να ακούσουμε. Πώς να το κάνω? Όπως θέλω εγώ. Ξέρω εγώ, βάλε άμα είναι Αγγέλου για να μιλήσουμε μετά με Μοσκοβίτη. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Βαγγέλη του Αγγέλου, τι δήλωσε εδώ στο Λαμπαουτάρης On Air, στην εκπομπή του Αμακηματινή, στο Χρυσάνο Τσαλτίδη και σε μένα. Που βρεθήκαμε μαζί στο στούντιο και συνομιλήσαμε με τον προπονητή του Άρη. Αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που είπε, πραγματικά για πάρα πολλά θέματα, αγωνιστικά και μη, αλλά και οι απαντήσεις του σε όλα τα θέματα νομίζω έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Έτσι, είτε κάνει με παίκτες, είτε με το Γουλέλμο. Έτσι, έχουμε και άλλη παρέμβαση? Όχι, δεν έχουμε άλλη παρέμβαση. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα Βαγγέλη Αγγέλου. Αν υπάρξει κάτι επίσης ποδοσφαιρικό, γιατί διαισθάνομαι ότι θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις από τον Νίκο του Παπαδόπουλου για τον Άρη, γιατί αυτή η ιστορία σίγουρα μπορεί να έχει και άλλες προεκτάσεις σε αυτό το deal με τους Κινέζους. Εμείς πάμε να ακούσουμε λοιπόν Βαγγέλη Αγγέλου, έτσι, και επιστρέφουμε εδώ συνέχεια μετά να ασχοληθούμε και με ΠΑΟ και με Ηρακλή με τα υπόλοιπα θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Βαγγέλη Αγγέλου, τι δήλωσε εδώ νωρίτερα στην εκπομπή All About Άρης On Air. Τον coach Αγγέλου. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, πώς είστε? Είστε καλά, καταρχήν, ζεσταίνεστε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Δόξα τω Θεώ, σε καλή κατάσταση. Το πλεονέκτημα του μπάσκετ είναι ότι είναι σε κλειστό, έχει air condition, όταν υπάρχει βέβαια αυτό. Στην Ελλάδα το έχουμε καταφέρει να παίζουμε μπάσκετ και με κλειστά τα air condition μερικές φορές, αλλά αυτά φτιάχνονται. Είναι και αυτό μια παράμετρος. Έτσι. Έχετε ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες την προετοιμασία. Έτσι να πω κάτι προσωπικό. Ομολογώ ότι δεν περίμενα ο Άρης να είναι σε αυτό το χρονικό σημείο πλήρης, ή τουλάχιστον σε ένα, δεν ξέρω αν περιμένουμε και κάτι ακόμα, θα μας το πείτε εσείς σε λίγο, πλήρης, έτοιμος και με μια ομάδα με προσδοκίες για την επόμενη σεζόν. Ναι, ισχύει αυτό, αν και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν αντιδρούσε πάρα πολύ γρήγορα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινήθηκε, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή κολυσιεργία δεν θα του επέτρεπε να συμπληρώσει το ρόστερ του, και ξέρουμε τις ειδικές παραμέτρους που υπήρχαν. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να κινηθούμε συντεταγμένα και γρήγορα και έτσι με εργατικότητα, ώστε να και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Coach, όταν είπες το ναι στον κύριο Γουλιέρμο για τη συνέχεια της συνεργασίας, φαντάζομαι ότι είχατε συζητήσει για όλα αυτά, για αυτό το πλάνο, είχες τις διαβεβαιώσεις ότι η ομάδα θα κινηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο όσον αφορά το budget και θα πάει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να στελεχώσει το roster. Πολλοί λένε ότι το ναι του Αγγέλου ήταν η σιγουριά για τον Αριανό ότι η ομάδα τουλάχιστον θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που έγινε μέχρι στιγμής. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς σαφώς υπήρχε συζήτηση από τον κύριο Γουλιέλμο, υπήρχε μια κατεύθυνση που έπρεπε να κινηθεί η ομάδα, αλλά να σας πω ότι εκτός από τα της οικογένειας του Άρη που υπάρχει και καλό είναι να υπάρχει έτσι μια κριτική άποψη, mm-hmm. το μεγαλύτερος αγώνας δόθηκε έξω από τον Άρη, δηλαδή το πρόβλημα υπήρχε στο να πιστούν παίχτες, εκπρόσωποι παίχτων, να συγκροτηθεί μια ομάδα ώστε να μπορεί να πείσει τους αθλητές να έρθουν.
Άρα λοιπόν έγινε μια ιεράρχηση αυτής της δουλειάς και στραφήκαμε στο να πείσουμε ότι αυτή η προσπάθεια όντως αξίζει το σεβασμό των ανθρώπων που απευθυνθήκαμε, και εφόσον είδαμε ότι υπάρχει λίγο φως σε αυτό το τούνελ, μετά ξεκινήσαμε σιγά σιγά και στα ενδότερα του Άρη να περνάμε αυτή την εικόνα. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω η φορά του κυρίου Γουλιέλμου με τους συνεργάτες του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο στάδιο που όλο αυτό το σύνολο θα πρέπει να αποκτήσει ένα προφίλ και μια ταυτότητα έτσι αγωνιστική, ώστε να είναι ελκυστική πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό της ομάδας, στον κόσμο της, και μετά να έχει και μια ανταγωνιστικότητα στα πρωταθλήματα που θα συμμετέχει. Κούς, τι ήταν αυτό που είπες στους παίκτες για να τους πεις, γιατί ο Άρης παρά τα προβλήματα, παρά την όχι και τόσο καλή μαρτυρία έξοδεν λόγω της προηγούμενης κατάστασης, κατάφερε να πάρει τον κορυφαίο rebounder του περσινού πρωταθλήματος, τον Μαγκή, τον κορυφαίο blocker, έτσι, τον τρίτο rebounder επίσης τον Νταλό, τον Γκάιζερ τον κορυφαίο blocker, δηλαδή κατάφερε να πάρει Αμερικανούς που ήταν ψηλά στις στατιστικές κατηγορίες, είχαν καλό πρωτάθλημα. Ναι, και εκεί υπήρχε συνδυασμένη προσπάθεια. Καταρχάς νομίζω ήταν κλειδί η προσπάθεια που έκανε ο κ. Γουλιέλμος η ομάδα να συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι παίχτες και όλοι οι παίχτες έχουν προσωπικούς στόχους. Έτσι, το πρώτο πράγμα ήταν λοιπόν ότι από 28 παιχνίδια, από 20 maximum, αν συμμετέχει σε μια ομάδα play-offs, 26 του πρωταθλήματος, 1-2 του κυπέλου, ξέρω εγώ, και 1-2 maximum το play-offs, μπορείς να πας στα 40-45 παιχνίδια και να είσαι σε μια μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν το πρόγραμμα που αναλύσαμε, που είχε να κάνει, που έχει σχέση με τις συνθήκες που μπορεί ένας παίκτης να αναπτυχθεί. Αναλύσαμε το πρόγραμμα μέσα και έξω από το γήπεδο, του τρόπου της προπόνησης, και εισακούστηκε αυτό σε μεγάλος μέρος, και νομίζω αυτή ήταν η αιτία που ήρθαν οι παίκτες. Ήσασταν και λίγο επιθετικοί σε κάποιες περιπτώσεις και δεν βγαίνει πάντα το ρίσκο σε αυτή την περίπτωση. Είδαμε ότι στον Άρη σε 2-3 περιπτώσεις, τώρα μην λέω ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε ποιες, λειτουργήσε αυτό. Ότι ο σύλλογος, παρά τα οικονομικά του προβλήματα, τα μπαν, ενδεχομένως και το γεγονός, όχι ενδεχομένως, σίγουρα το γεγονός ότι στην πιάσα των ατζέντε τον έλεγαν, παιδιά, προσοχή, ο Άρης έχει προβλήματα, έχει ζητήματα, έχει θέματα. Παρ' όλα αυτά πήγε στην επίθεση η ομάδα. Αυτό, ξέρετε, αρέσει πολλές φορές στον κόσμο, αλλά δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν αλήθεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, η αγορά, και όταν μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες, μάλλον για επαγγελματικές σχέσεις, στις συζητήσεις που γίνονται ο καθένας προσπαθεί να δει τα όρια του άλλου. Εμάς η δική μας γλώσσα ήταν γλώσσα αλήθειας. Και νομίζω ότι η ομάδα, πώς το λένε, τσεκαρίστηκε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πάντα λέει, ας πρόξουμε λίγο παραπάνω, αλλά εμείς επειδή λειτουργούσαμε κάτω από πίεση χρόνου και στόχου, δεν είχαμε περιθώρια να διαπραγματευτούμε και να μπούμε σε ψευτοσυνεργασίες ή ψευτοδιλήμματα ή ψευτοσυζητήσεις. Οπότε είχαμε μια στρατηγική στο δικό μας πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε σε τρεις φάσεις να στελεχώσουμε το ρόστερ, και όλη αυτή η κατάσταση που πέρασε προς τα έξω ότι ήταν επιθετική, δεν ήταν επιθετική. Ήταν μια επίδειξη ειλικρίνειας και ενός ήθους που ήθελε και ο κ. Γουλιέλμος και θέλει να περάσει στη προσπάθεια αυτή που ξεκινάει ο Άρης. Coach, μία από τις υποθέσεις που ήταν βασική στον μεταγραφικό σχεδιασμό ήταν η υπόθεση Μποχωρίδη. Τι ακριβώς έγινε, αν μπορείς να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου, γιατί ο Άρης ήταν να βγάλει μια ανακοίνωση που ευχαριστούσε τον Μποχωρίδη, τελικά όλα αλλάξαν και μετά από τρεις μέρες, αν την κάνω 2-3 μέρες, ο παίκτης συμφώνησε με την ομάδα. Τι έγινε ακριβώς σε αυτήν την υπόθεση? Κοιτάξτε, καταρχάς, για μας που χειριστήκαμε αυτή την υπόθεση, αυτή η υπόθεση είχε δύο ξεχωριστές κατηγορίες που τελικά εμείς ακολουθήσαμε την ηθική πηξίδα αυτής της κατεύθυνσης. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μποχωρίδης είχε
να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα. Και είχε και δηλαδή την επαγγελματική, σε παρένθεση οικονομική κατεύθυνση και τη συναισθηματική και επαγγελματική κατεύθυνση. Απ' την αρχή νομίζω, όταν συζητήσαμε, του εξηγήσαμε τα όρια της ομάδος τα οικονομικά και το στόχο της ομάδος τον αγωνιστικό. Από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, ότι ο Μπουχορίδης εκπροσωπείται από μία πλευρά και από έναν ατζέντη που είναι από τους πιο πετυχημένους στο χώρο, ο ατζέντης του διάλεξε ένα συγκεκριμένο τρόπο εκπροσώπησης που είχε σχέση με το χρόνο και με την πρόκληση στο να διεκδικήσω, στο να νομίζω περισσότερες απολαβές για την πλευρά του παίχτη. Στις συγκεκριμένες συζητήσεις νομίζω ότι και η πλευρά του Άρη αλλά και ο ίδιος ο Μποχορίδης ήταν ρυθμιστές. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δείχνει ότι η στάση του παίχτη ήταν 100% αριανή. Δηλαδή, εγώ είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι με έπεισε και εμένα, που είμαι πιο δύσπιστος και από τους δύσπιστους, ότι αυτός είναι πιο Άρης από όλους μας. Όσον αφορά την καινούργια ομάδα, coach, αναφέρθηκες μια στην ταυτότητα της ομάδας. Ποια θα είναι αυτή η ταυτότητα, τι περιμένει ο κόσμος, τι έχει στο μυαλό σου? Γιατί έχεις κάνει μια ομάδα με Αμερικανούς που κατά η λογική τους είναι προς την άμυνα. Δεν είναι δηλαδή οι Αμερικάνοι που θα βάλουν 30 και 35 πόντους. Είναι πιο αμυντικογενείς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, παίχτες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρητό σε αυτή τη δουλειά που πολύ πετυχημένοι και θρύλοι της προπονητικής έχουν πει, ότι όταν δουλεύεις στον μπάσκετ με στόχο, κάθε βράδυ και κάθε μέρα σου έρχεται να πας στο νοσοκομείο, δηλαδή από τρέλα. Βρισκόμαστε στο στάδιο της σύνθεσης των μπασκετικών λογικών και των σχολών που έρχεται ο κάθε παίχτης, και εμείς έχουμε πάρα πολλές παραμέτρους. Καταρχάς έχουμε τη σωματική παράμετρο, έχουμε την πνευματική παράμετρο, έχουμε την παράμετρο τη χημική, δηλαδή των συνεργασιών, και έχουμε και την παράμετρο του ανταγωνισμού, έτσι. Και επίσης έχουμε και ένα δεδομένο, ποιο είναι το δεδομένο, ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου έχουμε 11 παιχνίδια. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι 11 παιχνίδια έχει μια ομάδα της Ευρωλίγκας σε ένα μήνα με back-to-back παιχνίδια, ο Άρης καλείται στον πρώτο μήνα στην ουσία της διαδρομής του να κάνει 11 παιχνίδια με μια εντελώς καινούργια ομάδα. Που αυτά έχει μέσα τρεις στόχους. Έχει την Ευρώπη, έχει το κύπελο και έχει και το πρωτάθλημα. Είναι ένας συντελεστής που έχει την πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να περιμένουμε να συνθέσουμε αυτά τα κομμάτια και όλες αυτές τις παραμέτρους, να δούμε, θα έχουμε τραυματισμούς, θα έχουμε προσαρμογές, θα έχουμε δυσκολίες, μπορούμε να αντιδράσουμε κάτω από πίεση αυτού του σύντομου χρονικού διαστήματος. Υπάρχει αισιοδοξία. Νομίζουμε ότι, εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος της ομάδας είναι ένα ισχυρό διαιγετικό ψυχολογικό, έτσι, φάρμακο και εκτόνωσης για αυτόν, αλλά και αναπτέρωσης ομάδας, και αισιοδοξούμε. Όσον αφορά την Ευρώπη, coach, επειδή μπαίνουμε στην τελική, αν θέλεις, ευθεία, δηλαδή με ένας μήνας για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του Άρης, σε τι βαθμό πιστεύεις ετοιμότητας θα είναι στα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, με την Τυφλίδα? Κοιτάξτε, καταρχάς για την Τυφλίδα κάθε φορά οι πληροφορίες αλλάζουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, υπήρχαν δύο παίχτες καλοί που είχαμε κάποιες πληροφορίες, λένε ότι έφυγαν. Δεν ξέρω, οι πληροφορίες, αυτό που ασχολούνται οι συνεργάτες μας και το τμήμα scouting, δεν είχα, προχθές είχα μια πληροφορία, δεν έχω κάτι νεότερο. Δεν έχουμε εικόνα από την Τυφλίδα. Ναι. Στην Τυφλίδα αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ασχοληθεί είναι η οργάνωση του ταξιδιού, που στο να πάμε είναι καλή, στο να γυρίσουμε είναι δύσκολη, για να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε ασχοληθεί και οργανωτικά με το δεύτερο παιχνίδι, αν πρώτα ο Θεός περάσουμε. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε τη χρονιά, βήμα-βήμα,
Περάσαμε ένα στάδιο της προετοιμασίας που ήταν περισσότερο διαγνωστικό και προσαρμοστικό. Θα πάμε τώρα στην Καστοριά να ζήσουμε όλοι μαζί ένα οχταήμερο και να δώσουμε δύο φιλικά παιχνίδια. Και από τις εικόνες που θα έχουμε από αυτά τα δύο στάδια της προετοιμασίας, νομίζω θα περάσουμε στο τελικό στάδιο, ερχόμενοι στη Θεσσαλονίκη, να παίξουμε άλλα τρία φιλικά με την Καρσίγιαγα, νομίζω, στις 6 του μηνός, ναι, με την ΙΜΠΕΜΠΕ στις 12 και στα Τρίκαλα θα πάμε να παίξουμε τον Κολοσσό στις 15 για να ετοιμαστούμε για αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται με τη Δυναμό και με την Ίσνη. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το finish για να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Coach, γιατί όλοι λένε ότι ο Αγγέλου έχει τρέλα με τον μπάσκετ? Για τον ίδιο λόγο που λένε για εσάς ότι έχετε τρέλα με το που αγαπάτε και στο μπάσκετ, το δικό σας μετερίζει. Όλοι οι άνθρωποι... Ναι, έχετε και ένα παρατσούκλι όμως, το ξέρετε τώρα, έτσι, για το ελαφρύνω και λίγο. Ναι. Εσάς ακολουθεί και ναι, ενώ η έννοια της λέξης τρέλας έχει και θετική, έχει και αρνητική πάντα απόχρωση, ναι, είναι ανάλογα που το κατευθύνεις και που θες να το πας. Ναι. Σε εσάς αυτό, σε εμάς όλους έχει περάσει με τη θετική έννοια, δηλαδή... Προσέξτε τον, έχει μια τρέλα με τον μπάσκετ ιδιαίτερη αυτός ο συγκεκριμένος και εξού και το παρατσούκλι. Και το έλεγα και στο Στάμ και στους συναδέλφους εδώ, έλεγα, δεν γίνεται, θα τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο πράγμα. Και βέβαια, κάνει πολύ καλά κάνετε. Κοιτάξτε, νομίζω ο νονός αυτής της φράσης είναι ο Γεωργίος Μπουσβάρος. Α, κλασικά. Τώρα για να σας αποτρελάνω τελείως, ναι, ο Γεωργίος Μπουσβάρος, ο προπονητής μου δηλαδή πριν από 27 χρόνια, όταν ναι, πήγαμε με Σούμποντιτς στην Αμερική. Με ναι, Γεωργή Μπουσβάρο. Άρα, ναι, άμα σας λείπει κανένα σουτέρ, coach, να ξέρεις, 41 είμαι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, κοιτάξτε, όταν ασχολείσαι δημόσια και δουλεύεις σε ένα τέτοιο μεγάλο σύλλογο, νομίζω υπάρχουν τέτοιες εκφραστικές υπερβολές. Ναι. Και την αποδέχομαι. Τώρα, αν υπάρχει τρέλα, σίγουρα... Το μπάσκετ κινείται από τον Αδύρ στο Ζενίθ, δεν έχει σοπαλία. Mm-hmm. Οπότε από μόνο του το άθλημα ψάχνει βαλβίδες ρύθμισης της τρέλας. Αυτές τις ψάχνω κι εγώ. Κινούμε στα άκρα, κινιόμουν στα άκρα. Θεωρώ ότι χρόνο με τον χρόνο είμαι πιο έμπειρος. Αν και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις τόσο περισσότερα μαθαίνεις σε αυτή τη δουλειά. Η περσινή ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Αγγέλου ήταν μια τρέλα για τα δικά του δεδομένα? Όχι, ήταν τιμή και πρόκληση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όσο πιο ελκυστικές, όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, δηλαδή οι συνθήκες είναι όπως είναι στη ζωή για τον καθένα μας, έτσι, δηλαδή στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Έτσι υπήρχαν δυσκολίες και στην ομάδα. Νομίζω μεγαλύτερη τρέλα είχε η ανάλυση της ομάδας από τον κύριο Γουλιέλμο και των συνεργατών του παρά από μένα. Σε μένα τη θεώρησα τιμή και πρόκληση. Να ρωτήσω κάτι αναφορικά με έναν παίκτη που τον έχει ο Άρης πλέον στο ρόστερ του και είναι ένας καλός παίκτης. Ο οποίος αν ερχόταν από τον Προμηθέα στον Άρη, θα λέγαμε όλοι ότι πήρε έναν καλό παίκτη, τον Lucky Jones. Ο Αγγέλου όταν έπαιρνε τον Lucky Jones, τον έπαιρνε μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι και αυτά που μπορεί να προσφέρει ο αθλητής ή γιατί ήθελε να παίξει και με το μυαλό, με το επικοινωνιακό, με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα? Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το επικοινωνιακό και το μυαλό. Όταν είσαι σε μια ειδική κατάσταση, αυτό που σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι την ίντριγκα, σκέφτεσαι πώς μπορείς να προστατεύσεις τη δική σου οικογένεια. Και έχεις κάποια δεδομένα και αυτό που αγωνίζεσαι να κάνεις είναι να δεις τα δικά σου επιχειρήματα πόσο μπορούν να είναι κοντά στα θέλω του παίχτη. Mm-hmm. Η περίπτωση του Λάκη στον Προμηθέα ή η περίπτωση της παρουσίας του Λάκη στον ΠΑΟΚ είναι τελείως διαφορετική από αυτά που είπαμε εμείς για να έρθει στον Άρη. Νομίζω ότι η πλευρά του παίχτη, ο εκπρόσωπός του, η οικογένειά του, η γυναίκα του, αλλά και το πρώτο ραντεβού που είχε κάνει, νομίζω, όταν τελείωσε τα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος, έγινε μια ανάλυση από το Σάββατο Γκαμπερίδη
στο πώς βλέπουμε εμείς την εξέλιξή του σαν καριέρα και ήταν καθοριστική. Και η συζήτηση που έκανε και η διοίκηση με την πλευρά του παίκτη ήταν καθοριστική. Δηλαδή εμείς νομίζω 11 ή 12 Ιουνίου υπήρχαν δύο ραντεβού τετράωρα με βίντεο, ανάλυση και επιχειρήματα και είπαμε ότι κοίταξε, αν αποφασίσεις να δεις τη δικιά μας την περίπτωση, εμείς σκεφτόμαστε έτσι την εξέλιξή σου μέσα από εμάς. Εντάξει, ξεκινήσαμε με μηδενικές πιθανότητες, συνεχίσαμε με μηδενικές, προχωρήσαμε με πολύ λίγες, ξαναπήγαμε στο μηδενικές και μετά κάποια στιγμή είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω θετικό για μας, το ότι έχουμε αυτό το παίκτη στη διάθεσή μας. Και η προσωπική σχέση που έχεις μαζί του όμως, coach, σίγουρα έπαιξε το ρόλο, έτσι, δηλαδή... Ο Λάγκη Τζόνς είναι ένας παίκτης ο οποίος πάντα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σένα, σε σέβεται, σε αγαπάει. Κοιτάξτε, έτσι, μας μιλάει και με πολύ καλά λόγια για την περσινή του συνεργασία. Ναι. Ο Λάγκη είναι ένας παίκτης που είναι από τον Ρόμπερτ Μόρις, ήταν αρχηγός σε αυτήν την ομάδα. Έχει ξεπεράσει διάφορα στάδια χαρακτήρα στη ζωή του. Είναι πολύ κοινωνικός, είναι πολεμιστής. Και ένας πολεμιστής, όταν έχει τέτοιο χαρακτήρα, ξέρει και σέβεται. Νομίζω σέβεται και την περσινή του διαδρομή, σέβεται και τη σχέση μας. Επέλεξε με την οικογένειά του τη δικιά μας πρόταση και αυτό μας κάνει χαρούμενος. Coach, μέσα από την κουβέντα μας, εγώ τη χαίρομαι γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το να πεις σε έναν αθλητή δεν είναι μόνο δώσε 50, δώσε 60, δώσε 70, ο άλλος έδωσε 80, να δώσω εγώ 90. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη τεράστια διαδικασία για να πας να πείσεις έναν αθλητή. Okay, και το χρήμα παίζει τον ρόλο. Φυσικά μπορεί κάποιος να κοιτάξει μόνο αυτό. Αλλά χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία και σε μια ομάδα δεν είναι μόνο το καλάθι ή το γκολ ή οτιδήποτε άλλο ανάλογα με το τι μπάλα κρατάμε ή αν έχουμε και μπάλα. Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με το άλλο πράγμα ότι προχθές δύο-τρεις στείλανε μηνυματάκια κάτω από το λαμπαδάκι και σχολιάζανε ότι υπήρχε ένας ψυχολόγος στο παλέ. Η ΚΑΕΛΕ ανακοίνωσε το ιατρικό staff. Τι μας νοιάζει το ιατρικό staff να βάζουν τρίποντα? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το χρήμα ή το τρίποντο. Είναι ένα κομμάτι η ομάδα, ο σύλλογος, η λειτουργία, όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά χαίρομαι όταν πηγαίνετε προς αυτή την κατεύθυνση άνθρωποι του αθλητισμού. Καταρχάς πρέπει να πηγαίνουμε όλοι σαν άνθρωποι σε αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, σωστά. Δηλαδή, ο καθένας μας στη ζωή του, στη δουλειά του. Εγώ νομίζω ότι ο σύγχρονος δολοφόνος της ζωής είναι το στρες. Και το ενδογενές στρες, δηλαδή και αυτό που εμείς μας πιέζει και δεν εκφράζεται, και το εξωγενές στρες. Δηλαδή φανταζόμαστε πάμε μια χαρά στη δουλειά μας και ξαφνικά γίνονται τα πάντα ανατρέπονται από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή ζούμε αυτή τη στιγμή, εγώ λέω, σε μια κοινωνία Βαβέλ, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Οπότε παλιά όταν μεγαλώσαμε, δεν ξέρω κι εσείς κι εγώ, η αγκαλιά της γιαγιάς, της μαμάς, το ζεστό ψωμί, το ένα πιάτο φαγητό, ένα τηλέφωνο ενός φίλου, ένας καφές με ένα φίλο, αυτό μας γαλήνευε, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τώρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους με μια συνέργεια και με ένα σεβασμό. Εγώ πάντα λέω στους παίκτες ότι δεν μπορείς να ζητάς κάτι αν δεν δίνεις κάτι. Και για μας είναι πραγματικά τύχη η ομάδα της διοίκησης που έχουμε, που στον Άρη αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι με μια οργάνωση που έχει φτιάξει ο κύριος Γουλιέλμος, είναι ο κύριος Κάλεν, είναι γιατροί, είναι ανώνυμοι φίλοι από πίσω που μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, μας ενθαρρύνουν, μας βοηθάνε, μας δίνουν ιδέες, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλουν να αντιμετωπίσουν τους παίχτες σαν συνεργάτες. Και νομίζω αυτό πέρασε, δηλαδή ήρθαν, βρήκαν τα σπίτια τους, είναι ανοιχτοί σε προβλήματα. Δηλαδή τώρα προηγουμένως μιλάγαμε πάλι με 2-3 ανθρώπους και μου είπαν, Βαγγέλη, φεύγετε αύριο, ό,τι θέλεις, πάρε μας, τι θέλουν τα παιδιά, πώς είναι αυτός, πώς είναι εκείνο. Δηλαδή δημιουργείται ένα οικογενειακό κλίμα που σίγουρα όταν είσαι στον Άρη που λειτουργείς κάτω από πίεση θα έχεις και την κριτική, αλλά αυτό δείχνει στον παίχτη, δίνει μια ασπίδα να μπορεί να βγάλει αυτό που πραγματικά έχει σε σύντομο χρόνο που το χρειαζόμαστε. Θα πάμε σε άλλη κίνηση, coach, ή τελείωσε ο Άρης? Όχι, θα πάμε σε άλλη κίνηση. Ωραία. Άρα δεν ρωτάω για Χαραλαμπόπουλο. Εκτός αν θέλετε να μας πείτε τι έγινε με Χαραλαμπόπουλο ή αν έγινε κάτι με Χαραλαμπόπουλο. Ό,τι θέλετε μπορώ να σας πω. Κοιτάξτε, πριν πάρουμε τον... Καταρχάς να ξέρετε ότι αυτό που είπαμε εμείς φέτος είναι να λέμε αυτό που έχει γίνει, έτσι, η αλήθεια. Καταρχάς ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης που
αυτό που θέλει ένας πολύ καλός παίκτης, θέλει ένα περιβάλλον. Ναι. Ανήκε στον Παναθηναϊκό και ψάχνει ένα περιβάλλον να στήριξεις, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Εμείς πριν κλείσουμε αυτή τη θέση, απευθυνθήκαμε στην πλευρά Χαραλαμπούπουλου και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα δίβλιο επικοινωνίας με τον ίδιο. Δεν ήταν ακόμα έτοιμος, νομίζω, ο ίδιος, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση να πεμπλακείς από ένα συμβόλαιο που έχεις κάνει. Ήθελε το χρόνο του. Εμείς δεν είχαμε χρόνο, όπως σας είπα, και προχωρήσαμε γρήγορα να καλύψουμε αυτή τη θέση όπως μπορούσαμε. Εκ των υστέρων, αποδείχθηκε ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς μια ομάδα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το ταλέντο αυτού του αθλητή. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε ούτε το χώρο τον αγωνιστικό ώστε να μπορέσουμε να του φτιάξουμε ένα περιβάλλον αυτό που χρειάζεται. Εγώ εύχομαι πραγματικά να βρει αυτό το χώρο που χρειάζεται και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα βρει τα πατήματά του και θα μιλάμε για έναν παίχτη που έχει τις προδιαγραφές να κάνει καριέρα σε υψηλό επίπεδο. Κοτς, αρκετά πυκνά αναφέρεις τον κύριο Γουλιέλμο και στην προσπάθεια που κάνει. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι ο κόσμος μετά τα τελευταία χρόνια και τα όσα έγιναν σε διοικητικό οικονομικό επίπεδο είναι επιφυλακτικός, ομολογουμένως. Εσύ, επειδή το ζεις, δουλεύεις μαζί τους, συνεργάζεσαι μαζί τους όλη αυτή τη διάρκεια από τη μέρα που ήρθε στην ομάδα μέχρι τώρα, τι μπορείς να πεις στον κόσμο κάπως για να τον καθησυχάσεις, ηρεμήσεις, μεταφέρεις μια δική σου εμπειρία από τον κύριο Γουλιέλμο? Όχι να τον καθησυχάσει. Να μας πει τι, ναι, τι πιστεύει. Δεν είναι απαραίτητο να καθησυχάζεις πάντα. Μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Όπως είπε ο κούτς, είναι η αλήθεια πρέπει να υποθεί. Ναι. Ναι. Καταρχάς δεν σημαίνει τίποτα. Να πω το εξής, ότι νομίζω ότι ο Άρης, η δημιουργία και όλες οι ομάδες σε αυτό που υπάρχει μπορεί να προσφέρει, εκτός από τη χαρά έτσι, του να φύγεις από κάποια καθημερινότητα, να προσφέρει και μια χαρά εκτόνωσης, όπως το ξέρετε. Έτσι. Είναι... Τα γήπεδα τώρα είναι μιας μορφές εκτόνωσης. Έτσι. Καλύτερα ο κόσμος να εκτονώνει στα γήπεδα, έτσι, ναι, ναι, παρά να εκτονωνόμαστε στα φανάρια, στους δρόμους ή σε μεταξύ μας διαπληκτισμούς. Εγώ πάντα έλεγα και πέρυσι στα παιδιά ότι όταν διαμαρτύρεται ο φιλάθλος, μην πιστεύετε ότι έχει προσωπικό στόχο, ότι είναι και μια μορφή εκτόνωσης. Αυτό που μπορώ να πω εγώ για τον κύριο Γουλιέλμο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τη μεταξύ μας συνεργασία. Και δεύτερον, να πω μια πραγματικότητα, ότι από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 12 ευρώ η ώρα, όποιος τον πάρει, είναι για τον Άρη alert, πώς το λένε, σε γρήγορση. Σε διαθεσιμότητα. Σε γρήγορση, μπράβο, μπράβο. Είναι σε διαθεσιμότητα. Και αυτό από τις 23 Μαρτίου που ήρθα εγώ εδώ, 5 μήνες δηλαδή, πως είμαστε 5,5, είναι για μένα σπάνιο. Το να είναι ο μπροστά σε εγρήγορση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12, 1 η ώρα το βράδυ, να σου στέλνει μηνύματα, mail κτλ. Μιλάμε για... Γι' αυτό δεν έβγαινε στους δημοσιογράφους. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Μια ξεχωριστή ικανότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πού βρίσκει την ενέργεια. Μπορεί να είναι και ρομποτοποιημένος, δεν ξέρω. Πάντως είναι χαρισματικός. Και εύχομαι να αντέξει αυτό το... τον αγώνα που έχει, γιατί πιστέψτε με ότι εκτός από τα τρέχοντα θέματα της ομάδας δίνει και μάχες. Προχθές μου είπε για το Παλέ που έδινε μία μάχη στη FIBA, μου έχει στείλει κάποια mail που δεν τα έχω δει. Είναι πολυσχηδής, είναι... Δεν ξέρω, δίνει μάχες που εμένα μου φαίνονται σημαντικές. Δικηγόρος είναι καλός από ό,τι έχουμε μάθει. Θα τον δούμε τώρα τη Δευτέρα ενώπιον των δημοσιογράφων στα δύσκολα. Έχει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα στις 12 η γιατί ώρα. Γιατί είναι δύσκολα? Δεν κατάλαβα, δύσκολα γιατί? Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί. Είναι πάντα δύσκολη πρώτη φορά. Μπορεί να τα πάει περίφημα, να είναι εξαιρετικός. Θα το δούμε στην πράξη. Δεν είναι θέμα εξαιρετικός. Εγώ λέω ότι σε αυτά είναι καλός. Δηλαδή, νομίζω ότι και είναι πάρα πολύ ανοιχτός. Εξάλλου αυτό που έχει πει σε όλους μας είναι να είστε, να λέτε αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. να λέτε την καθημερινότητα. Νομίζω ότι και από τον Νίκο τον Καραγιώργη υπάρχει ένα σεβασμός σε όλα τα μέσα που ασχολούνται με τον Άρη και νομίζω ότι αυτή τη σχέση την έχει επιβάλει σε όλους μας ο κύριος Γουλιέλμος. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει η οικογένεια του Άρη με την κριτική και χωρίς την κριτική να έχει το ενδιαφέρον της ομάδας που κινείται, της ομάδας εργασίας.
Έτσι. Κότσου, όσον αφορά την Ευρώπη, λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Αν δεν καταφέρει ο Άρης να πάει στους ομίλους του μπάσκετ της Champions League, υπάρχει πλάνο B, δηλαδή εννοώ έχετε αποφασίσει με τον κύριο Γουλέλμη η ομάδα να παίξει στην άλλη διοργάνωση, στο FIBA Euro Cup? Γιατί βέβαια, βέβαια. Θα παίξει κανονικά έτσι. Ναι, 17 Οκτωβρίου είναι η πρώτη συμμετοχή εκεί. Αν δεν περάσουμε, θα παίξουμε στο κύπελλο 3 Οκτωβρίου με τον Προμηθέα και 17 Οκτωβρίου θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο Euro Cup. Έχει προνοηθεί αυτό τη διοίκηση. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον coach, να ευχηθούμε καλή επιτυχία φέτος. Εγώ απλά να πω, coach, και κανένα φιλικό κάντε λίγο ανοιχτό να το δούμε κι εμείς. Όλα και κλεισμένα τα έχεις. Νομίζω και βέβαια, όχι, δεν είναι και κλεισμένα. Νομίζω ότι κάτι ετοιμάζει η διοίκηση. Α, εντάξει, ωραία. Και αυτό που μου είπαν εκεί θα είναι και ανοιχτά. Έχει αλλάξει η ζωή. Σταμάτησε εσείς, έτσι δεν είναι που μου είπαν. Ναι, ναι, ναι. Έχει αλλάξει, έχουμε αλλάξει όλοι, ξέρεις, από τα... Κρύψε, κρύψε, περνάμε τώρα στο δεμένο τίποτα κρυφό. Εντάξει, καλύτερα. Περισσότερο, ζητάμε ένα περιβάλλον να γνωριστούμε με τους παίκτες αγωνιστικά. Αλλά νομίζω ότι η διοίκηση θέλει κάποια παιχνίδια να είναι ανοιχτά και είμαστε ανοιχτοί. Εξάλλου πρέπει να υπακούμε στην ιεραρχία της ομάδας. Καλά, εγώ πιστεύω εσύ τα κανονίζεις όλα στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά τέλος πάντων. Λάθος. Είναι λάθος. Λάθος, είδες, είναι λάθος. Είναι λάθος. Περνάει ότι εγώ τα κανονίζω όλα, εγώ τα κάνω όλα. Στο αγωνιστικό. Όχι, όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να υπάρχει κάτι να φαίνεται, αλλά πιστέψτε με ότι η ομάδα λειτουργεί με κανόνες και ιεραρχία και εγώ νιώθω πραγματικά τυχερός που συμμετέχω σε αυτήν την ιεραρχία και είμαι έτοιμος να αναλάβω και την ευθύνη των κομματιών που αναλογεί. Εμείς ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και στο τέλος της σεζόν να μιλάμε για μια καλή σεζόν για τον Άρη τηρουμένων των αναλογιών και όλων όσων βιώνει ο Σύλλογος, δεν είναι και λίγο, και τα προβλήματα που έχει κληρονομήσει και η διοίκηση από τις προηγούμενες καταστάσεις, πρέπει και αυτά να τα αντιμετωπίσει και με αυτά να ζήσουμε φέτος, γιατί αν μιλούσαμε μόνο για τα φετινά δεν νομίζω ότι θα είχαμε ζητήματα είτε οικονομικά είτε τίποτε άλλο, αλλά δεν είναι το budget το φετινό, είναι το budget το φετινό, είναι 4-5 budget ακόμα από πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Οπότε, τηρουμένων των αναλογιών, στο τέλος της σεζόν να είναι ικανοποιημένος ο Αριανός από αυτό που θα βλέπει και η ομάδα εργασίας, όπως είπατε, και ο σύλλογος, ικανοποιημένη ότι η δουλειά τους έπιασε τόπο. Ναι, εγώ απλά θέλω να πω ότι μου αρέσει κάτι που μου είπε στο πρώτο ραντεβού μας ο κ. Γουλιέλμος, ότι οι ανώνυμες καλαθοσφαιρικές εταιρείες είναι ένα σακί με πέτρες που νομίζω και θα ξέρετε και εσείς από πιο παλιά κάπως έτσι είναι, αλλά έδωσε τρεις χαρακτηρισμούς. Έχει κοινωνική ευθύνη, χρηστή διαχείριση και χριστιανική ζωή. Και εύχομαι όλοι μας και στο προσωπικό επίπεδο και στο επαγγελματικό, αλλά και σε εμάς που ασχολιόμαστε και εσείς και εμείς στην οικογένεια του Άρη, να έχουμε μια δημιουργική και σχέση αντοχής, εργατικότητας και ευθύνης σε αυτό που κάνουμε και μακάρι να έχουμε και αποτελέσματα ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες κολόνες ώστε οι επόμενοι που θα έρθουν να έχουμε χτίσει εμείς μια γέφυρα ώστε ο Σύλλογος να προχωρήσει όπως έχει προχωρήσει από το πριν στο τώρα και από το τώρα στο μετά. Χαρήκαμε την κουβέντα, coach. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγγέλη Αγγέλου σε μια πολύ ωραία συνέντευξη νομίζω που παραχώρησε εδώ στην εκπομπή About Ars On Air. Παρουσία του Χρυσάνου Τσαρτή, φυσικά του οικοδεσπού της εκπομπής και τη ΕΜΟ που ήμουν εδώ σαν μπασκετικός να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέροντα αφού έχει ολοκληρωθεί το κοπάζλ, το κομμάτι, το ρόστερ. Έτσι έχει κλείσει ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία και ο ίδιος μπορεί να συγκεντρωθεί πλέον ώστε να φτιάξει μια ομάδα, ένα κορμό παικτών, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ο Άρης ξεκινάει και τις επίσημες υποχρεώσεις του. Έτσι. Στις 20 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι με Δυναμό Τυφλίδας. Στην Τυφλίδα και 22, εδώ η επιστροφή, το δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά και από τον Άρη για τον Βαγγέλη Αγγέλου. Όσον αφορά τη συνέντευξη του εδώ στο Λίμπερο, δεν θα πάμε σε ΠΑΟΚ. Προσπαθήσαμε λίγο να επικοινωνήσουμε τον Νίκο Μοσκοβίτη. Εντάξει, έχει και άδεια το παιδί. Θα δούμε αν ξαναμιλήσουμε μαζί του. Αν μας ακούς, Νίκο, σήκω στο τηλέφωνο.
Αλλιώς θα μιλήσω εγώ, θα δω λίγο τι έχει πάω να αναφέρω το ρεπορτάζ. Όσον αφορά κάποιες ειδησούλες γενικότερα, ένα όνομα που απασχολεί στις τελευταίες ημέρες γενικά την μπασκετική επικαιρότητα δεν είναι άλλο από τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε το Λαύριο, συμφώνησε με το Λαύριο. Ο Χαραλαμπόπουλος λοιπόν, λίγο πολύ αναμενόμενο τον τελευταίο καιρό, το Λαύριο, έτσι ήταν προορισμός, γιατί έχει ιδιαίτερα καλή σχέση το Λαύριο με τον Παναθηναϊκό, οπότε ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να το στείλει σε μια ομάδα που να τον παρακολουθεί πιο έντονα και να έχει κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις. Το Λαύριο λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε τον Χαραλαμπόπουλο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος πέρα από εγγυημένο χρόνο συμβολέου, συμμετοχή, συγγνώμη, κάτι το οποίο εγώ πραγματικά θεωρώ ότι σε μια ηλικία τέτοια, σε ομάδα με μεγάλους στόχους, είναι δύσκολο να βάζει τέτοιους όρους. Και δεν θα ήθελα κανείς, σε παράδειγμα στον Άρη, στον Μπάγκα, αυτή τη στιγμή να δεχθεί. Εντάξει, εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, χωραβώς αυτή τη στιγμή ακόμα ένας παίκτης ο οποίος προσπαθεί να γίνει κάτι. Ναι, ταλέντο, ναι, αλλά προσπαθεί. Όταν έχεις ψηλούς στόχους, δεν μπορείς να δώσεις χρόνο συμμετοχής σε ένα παίκτη ο οποίος προσπαθεί. Μπορεί να του προσφέρεις χρόνο συμμετοχής εφόσον δεις ότι ναι, βελτιώνεται, ναι, κάνει το βήμα παραπάνω μέσα από την δική σου γενικότερη προσπάθεια της ομάδας. Αλλά εγγυημένο χρόνο πολύ πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, νομίζω είναι λάθος από την πλευρά του Χαραλαμπόπουλου να μπαίνει σε συζητήσεις με ομάδες με ένα τέτοιο όρο. Το εγκυημένο χρόνο συμμετοχής είναι λάθος. Δεν είναι το ίδιο όταν ξέρεις ότι θα παίξεις σίγουρα 25 λεπτά με το να παλεύεις για να παίξεις 5 λεπτά. Τι να πω, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται. Μακάρι το παιδί να κάνει, να έχει μια εξέλιξη που όλοι περιμένουν για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι. Προσωπικά εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για το συγκεκριμένο αθλητή, ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει κάποια πράγματα που είναι στο μυαλό του. Δηλαδή κάποιους, κάποιες καταστάσεις που έχει στο μυαλό του ότι πρέπει ψώνει και καλά να γίνονται. Ο Χαραλαμπόπουλος λοιπόν στο Λαύριο, που υπάρχει ακόμα ένας όρος στο συμβόλαιο, έτσι, που λέει ότι μπορεί να φύγει από το Λαύριο πριν τα play-off, να παλέψει, να πάει δηλαδή στην Αμερική για try-out όσον αφορά για να πάρει μια καλύτερη θέση στο draft, το επόμενο draft. Έτσι, δηλαδή αν το Λαύριο πάει στα play-off, θα φύγει ο Χαραλαμπόπουλος για να πάει στην Αμερική αν θέλει. Έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό, ξαναλέω, σε ομάδες με στόχους και ομάδες με ιστορία και φανέλα, δεν νομίζω ότι μπορείς να μπεις στη λογική να δεχτείς τέτοιους όρους. Τώρα στο Λαύριο, που εντάξει, είναι μια ομάδα συνοικιακή, χωρίς μεγάλους στόχους, παίζει καλό μπάσκετ και διατηρείται στην κατηγορία, δεν μπορώ να πω ότι δεν κάνει σωστά που επιλέγει να του δώσει αυτούς τους όρους, να δεχτεί αυτούς τους όρους. Αλλά πραγματικά πιστεύω, αν έρχονταν ένας παίκτης στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, δηλαδή στον ΠΑΟΚ δεν είχε τέτοιο όρο πέρσι. Να παίζει στον Γεγαλά συγκεκριμένο χρόνο. Όλη αυτή η διαδικασία προέκυψε μέσα από τη δική του προσπάθεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τον Χαραλαμπόπουλο, ένα από τα μπασκετικά καυτά ονόματα των τελευταίων ημερών. Μια άλλη είδηση που είδα πριν από λίγο όσον αφορά το μπάσκετ έχει να κάνει με τον Καμακόγλου, που ο Πανιόνιος δείχνει να έχει ενδιαφερθεί για τον Καϊμακόγλου, καθώς στον Πανιόνιο γίνεται μια αλλαγή όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ιδιοκτητικό, με δύο επιχειρηματίες που θέλουν να μπουν ουσιαστικά στην ομάδα στη θέση του Σταύρου του Αλευρογιάννη που ήταν πέρσι, και φαίνεται ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοί οι δύο επιχειρηματίες προκειμένου έτσι και μπουν δυνατά στον Πανιόνιο θέλουν να φέρουν τον Καϊμακόγλου. Ο Καϊμακόγλου πλέον είναι στα 35 του, δεν αναμένεται να συνεχίσει την όνειξη Καζάν του Πρίφτη, και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα πιθανότατα. Βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί είναι μεγάλο το κασέ του Καϊμακόγλου, αλλά σαφέστατα εφόσον
το ρίξει, εφόσον θέλει να ρίξει στην Ελλάδα και υπάρχει το ενδιαφέρον του Πανιόνιου, καταλαβαίνει ο καθένα ότι θα το ρίξει το κασέ. Δεν μπορεί να πάρει τέτοια λεφτά που έπαιρνε στη Ρωσία. Έτσι ότι τα... Αλλά ομολογουμένω για τον Πανιόνιο, τη στιγμή που μέχρι στιγμή έχει μια εικόνα διάλυση, είναι μια καλή κίνηση εφόσον γίνει. Έτσι. Και ο Καμαγόλου υπογράψει στον Πανιόνιο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά έτσι δύο-τρία νέα από την ελληνική αγορά, με το Χαραλαμπόπουλο στο Λαύριο και το ενδιαφέρον του Πανιόνιου για τον Καϊμακόγλου, αυτό το που γράφτηκε ότι θέλει να πάρει τον Καϊμακόγλου Πανιόνιος. Εμείς θα πάμε σε απαραίτητο μυστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε το τελευταίο μου για τσοκομπής, θα δούμε τι γίνεται με ΠΑΟΚ, να δούμε τι γίνεται με Ηρακλή, τι γίνεται στον χώρο του NBA γενικά στην Ευρώπη. Όλα αυτά εδώ στην εκπομπή Basket City, στο Λίμπερ 107.4. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει και αυτός κανονικά την προετοιμασία του με διπλές προπονήσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι των παιχτών του ΠΑΟΚ είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, έτσι από εξετάσεις εργομετρικές πέρασαν και οι Jones και Pope, που ήταν οι τελευταίοι οι οποίοι βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη, ο Jamal Jones και ο Malik Pope. Την Παρασκευή ανταμένεται να είναι στη Θεσσαλονίκη ο Γκος, ενώ την Κυριακή έχει το Χάτσερ. Έτσι όσον αφορά τον ΠΑΟΚ λοιπόν, για να κλείσει σιγά σιγά το ρόστερ των αφίξεων, αν θέλετε, στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει και το θέμα του Μορέιρα. Ο Μορέιρα, ο οποίος προέρχεται από την Αγγόλα και πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την έκδοση της βίζας. Έτσι δεν είναι τόσο εύκολο από κάποια κράτη να... Δηλαδή απαιτείται μια μεγάλη διαδικασία. Έτσι δεν είναι Ευρώπη που έρχεσαι με την ταυτότητα σου, ο Αμερικάνος που πάλι και εκεί έχει μια διαδικασία. Προφανώς τώρα λόγω της την Αφρική από την Αγγόλα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά γίνονται απαραίτητες ενέργειες, απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να λυθεί σύντομα και το θέμα του Μορέιρα για να έρθει και αυτό όσο γίνεται πιο σύντομα. Έτσι ουσιαστικά δηλαδή την Κυριακή με τον Χάτσερ θα μένει μετά ο Μορέιρα, ολοκληρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η διαδικασία των αφήξεων των παιχτών, προκειμένου σιγά σιγά και ο Ηλίας Θεοδωρίδης να έχει τους παίκτες, όσο περισσότερους παίκτες μπορεί στη διάθεσή του. Έτσι. Πάω καργή λίγο ακόμα για τις πρώτες επίσημες αγωνικές υποχρεώσεις. Έτσι. Όχι όπως ο Άρης, παράδειγμα, που παίζει 20 του μήνα. Αργή λίγο πάω. Αυτό δίνει μια δυνατότητα παραπάνω στον προπονητή του ΠΑΟΚ να σίγουρα καίγεται να έρθουν οι παίκτες. Έτσι θέλει να είναι σύντομα στη διάθεσή του. Αλλά σαφέστατα καταλαβαίνει ο καθένας ότι και μία-δύο μέρες, τρεις να αργήσουν είναι κάτι το οποίο εντάξει, είναι μέσα στη λογική ότι πάντα στις προετοιμασίες μπορούν να σε εμφανιστούν ένα-δύο προβλήματα όσον αφορά την έλεση κάποιου παιχτών. Έτσι όπως ο Μορέιρα τώρα που έχει ένα θέμα με τη βίζα του από την Αγγόλα. Γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό το γεγονός. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Τα προηγούμενα τα οποία γίναν, δεν είχαμε κομπή να τα αναφέρουμε, είναι ότι ο Γιώργος Ζανοζάκος επιστρέφει στην ομάδα στην οποία δούλεψε, μάλλον έπαιξε για αρκετά χρόνια και η οποία δεν έχει κρύψει ότι είναι Ηρακλής. Ως νέος team manager θα είναι στην ομάδα του Ηρακλή ο Γιώργος Ζανοζάκος. Έτσι. Από εκεί πέρα ο Σάβας Τσουγκαράκης αναμένεται να είναι παίκτης του Ηρακλή, όπως επίσης και ο ταλαντούχος Πετανίδης, 15 χρονών, ο νεαρός, γιατί είναι αρρωστάδε και στις μικρές ηλικίες του Ηρακλή. Ο Γιώργος Πετανίδης λοιπόν ανακοινώθηκε συμφωνία με τον Ηρακλή μέχρι το 2023. Ένας παίκτης για τον οποίο γενικά αυτοί που ασχολούνται με τις μικρές ηλικίες έχουν να πούν τα καλύτερα πραγματικά για το παιδί. Και νομίζω ότι πάνω του Ηρακλής θέλει να χτίσει πολλά όσον αφορά και τα χαμηλά και τα τμήματα υποδομής της ομάδας, αλλά και γενικότερα να έχει έναν παίκτη ο οποίος στο μέλλον να μπορεί να δώσει πάρα πολλά και στην ανδρική ομάδα. Έτσι. Και υπήρχε ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο νεαρό αθλητή και από Ιταλία και από Ισπανία. Οπότε καταλαβαίνω καθένας ότι πόσο μεγάλη είναι αυτή η κίνηση από τον Ηρακλή όταν υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία και Ισπανία, καταφέρνει να τον πείσει να μείνει εδώ. Γιατί ομολογουμένως η Ισπανία κυρίως θα πω εγώ, αλλά και η Ιταλία, κυρίως η Ισπανία τελευταία χρόνια έχει πολύ πιο καλό όνομα
στο να πάει κάποιος και να δουλέψει εκεί μικρός παίκτης σχέση με την Ελλάδα. Που βλέπεις ότι πολλοί μικροί φτάνουν μέχρι μια ηλικία και μετά οι περισσότεροι χάνονται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα νέα για του Ηράκλη. Δίνει και πάρα πολλά. Έχει ένα καταιγισμό την περασμένη εβδομάδα με ανακοινώσεις παιχτών. Τώρα λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα του ανακλείπου. Θα κάνει για δώσει δική προσπάθεια φέτος όσον αφορά την παρουσία του στην Α2, την επιστροφή στην Α1, που είναι πολύ μεγάλο στόχος και φέτος για την ομάδα του Ηράκλη. Λοιπόν, αυτά από Ηράκλη, αυτά από ΠΑΟΚ. Έτσι αναφερθήκαμε λίγο γρήγορα στα ρεπορτάζ. Δεν έχουν κάτι σημαντικό όσον αφορά με τα γραφικά τα σχετικά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει σχεδόν το ρόστερ του. Ο Ηράκλης ίσως να κάνει κάποιες κινήσεις ακόμα, θα το δούμε μέσα στην πορεία. Από εκεί πέρα, όσον αφορά γενικότερα το χώρο του μπάσκετ, από το NBA, ένα θέμα που απασχόλησε και τις προηγούμενες ημέρες γενικότερα έχει να κάνει με τον Μανού Τζινόμπιλι, ο οποίος Τζινόμπιλι είναι σε μια κατάσταση μένω δε μένω, παίζω δε παίζω στους Spurs, με τη λογική ότι εντάξει, αν πει να σταματήσει, αν πει να μάλλον να μην δεν παίξει στους Spurs, θα σταματήσει το μπάσκετ. Δεν πρόκειται δηλαδή να μείνει σε μια λογική να πάει σε μια άλλη ομάδα, όπως έκανε ο Πάρκερ για παράδειγμα, που πήγε κάπου αλλού. Ο Τζινόμπιλι, αν σταματήσει, θα σταματήσει από το μπάσκετ. Το θέμα λοιπόν που προέκυψε πάλι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο ότι το εξετάζει πολύ σοβαρά ο Τζινόμπιλι να σταματήσει. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Άντριαν Βιοναρόφσκι, ο οποίος θεωρείται ειδήμων στο NBA πραγματικά, το εξετάζει σε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Αργεντίνος θα σταματήσει. Θα συναντηθεί με τον Πόποβιτς μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική απόφαση, αλλά το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Ο Τζινόμπιλι έχει πάρει 4 πρωταθλήματα, να πούμε, με τους Spurs. Από το 2002 βρίσκεται στα Σπυρούνια, δηλαδή 16 χρόνια σχεδόν. Έτσι, έχει πάρει μέρος σε 2 All-Star Game, το 5 και το 11. Εντάξει, τι να πω τώρα, με τον Τζινόμπιλι τελειώνει μια εποχή, νομίζω. Έτσι, όχι μόνο για τους Spurs, γιατί ουσιαστικά η εποχή των Spurs τελείωσε με τον Duncan. Όταν σταμάτησε τον Duncan, νομίζω ότι έκλεισε αυτό το κομμάτι των συγκεκριμένων Spurs, του Duncan, του Τζινόμπιλι, του Parker και των υπολείπων που πήραν και τα πρωταθλήματα. Αλλά ο Τζινόμπιλι νομίζω είναι το τελευταίο κομμάτι από αυτό το puzzle, από αυτή την ομάδα που μας μάγευσε με τον μπάσκετ που έπαιξε τα προηγούμενα χρόνια, εκείνα τα χρόνια των πρωταθλημάτων. Έτσι όλοι είχαν να λένε για τον μπάσκετ των Spurs, που θεωρώ ότι από εκείνη την ομάδα όλοι πήραν κάτι και το έβαλαν για να φτάσουμε, ας πούμε, στους σημερινούς Warriors, έτσι για παράδειγμα. Δηλαδή εκείνη την Spurs, ας πούμε, είχαν τρομερή κίνηση με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Αυτό το πήραν, θεωρώ, από τους Spurs οι Warriors και το βάλαν στο παιχνίδι τους. Έτσι, αυτά που κάναν τότε εκείνοι οι Spurs, το πόσο γρήγορα αλλάζαν την μπάλα και κινόταν χωρίς την μπάλα οι παίχτες. Δεν ήταν στάσιμη ποτέ. Εκείνη η ομάδα λοιπόν, η μεγάλη του Spurs, ουσιαστικά διαλύθηκε γιατί σταμάτησε ο Duncan, ο Parker έφυγε, πήγε στη Charlotte και μένει μόνο ο Μανού. Ο Μανού, ο οποίος στα 41 το σκέφτεται σοβαρά ο Τζινόμπιλι, αγαπημένος πραγματικά. Εντάξει, ήταν μεγάλη απόφαση και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα. Τα 41 σε επίπεδο NBA δεν μπορείς να ακολουθείς πια σε τέτοιους ρυθμούς. Και νομίζω δεν του πάει να είναι και τόσο παγκίτης. Πέρσι είχε πολύ καλές εμφανίσεις, έκανε μια καλή χρονιά πέρσι πάλι ο Τζινόμπιλι, αλλά όσο μεγαλώνεις και το NBA είναι απαιτητικό. Είναι 82 παιχνίδια, προετοιμασίες, ταξίδια, δεν είναι εύκολο πράγμα. Στο NBA δεν είναι μόνο τα 82 παιχνίδια, είναι και το ταξίδι. Δηλαδή αυτά τα back to back που λένε τα παιχνίδια. Τελειώνεις, φεύγεις, πας αεροπλάνο, με το που φτάνεις στη νέα πόλη μια προπόνηση, κατευθείαν με γήπεδο, μετά αγώνας, ξαναφεύγεις. Είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορεί να κάποιοι να βλέπετε τα χρήματα που παίρνουν τα μεγάλα ονόματα, οι stars, έτσι, που παίρνουν πάρα πολλά λεφτά φυσικά, ναι. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα το να είσαι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο. Καθόλου εύκολο. Έτσι, και μάλιστα για αυτό το θέμα γενικότερα, για την πίεση που υπάρχει στο NBA, μίλησε και ο DeMar DeRozan,
που ήταν ένας από τους πρώτους που βγήκε και μίλησε για το θέμα κατάθλιψη και πίεση στο NBA, που είχε περάσει και ο ίδιος, όπως και ο Kevin Love πέρασε μια κατάθλιψη μεγάλη. Και σε σχετικό post το τελευταίο, νομίζω χθες ή προχθές, είπε ότι, του είπε κάποιος ότι πώς γίνεται να έχεις κατάθλιψη όταν έχεις τόσα πολλά λεφτά. Και λέει ο Ντερόζαν ότι φτάνεις και με στιγμή και καταλαβαίνεις ότι τα λεφτά στη ζωή δεν είναι το παν. Έτσι, τώρα θα μου πεις, το λέει κάποιος που τα έχει. Κάποιος που δεν τα έχει, δεν θα σου πει το ίδιο. Ναι, μπορείς να πεις και έτσι. Αλλά μαζί με τα λεφτά έχετε μια τεράστια πίεση. Που κάποιοι δεν την αντέχουν, κάποιοι σπάνε, κάποιοι βρίσκουν άλλες εξόδους, ακόμα και στο NBA, έτσι. Δηλαδή, έχουμε δει πολλούς αθλητές να παίρνουν μεγάλα συμβόλαια και μετά να εξαφανίζονται γιατί ποτέ δεν παίξαν καλό μπάσκετ, ή μπλέξαμε ναρκωτικά, ή μπλέξαμε άλλα. Έτσι, ο Αρίζα, για παράδειγμα, ουσιαστικά η καριέρα του καταστράφηκε όταν μπήκανε με τα όπλα μαζί με έναν συμπαίκτη που μαλώσαν και μπήκανε με τα όπλα στα αποδυτήρια. Και τιμωρήθηκε για ένα χρόνο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Δηλαδή, και όταν διαχειριστείς μια περιουσία, δεν είναι εύκολο πράγμα, πραγματικά. Έτσι, αυτό με το NBA είναι το κυρίαρχο θέμα, θα έλεγα, με τον Μανού Τζινόμπλη, γιατί αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στο NBA και ο Μανού. Όσον αφορά τους NBAers γενικότερα, να πούμε ότι η εθνική μας δεν θα έχει το Γιάννη στα παράθυρα. Έτσι, ανακοινώθηκε το ρόστερ πριν από λίγες μέρες της εθνικής ομάδας. Δεν είναι ο Γιάννης ο Αντετοκούνμπο στο ρόστερ για τα παράθυρα. Αντίθετα, η Κροατία θα παραταχθεί πλήρης. Δηλαδή, θα έχει μέσα και τον Μπογκδάνοβιτς, τον Μπόγια Μπογκδάνοβιτς των Spurs, και τον Ντάριο Σάριτς των Sixers, και τον Ζούμπατς των Lakers, και τον Ζίτζης των Boston Celtics. Θα είναι κανονικά όλοι στα παιχνίδια που έχει να δώσει η Κροατία για το παγκόσμιο. Θα είναι δηλαδή στα δύο παιχνίδια, με τη Λιθουανία στο Osijek και με την Πολωνία στο Gdansk, εκτός έδρας. Έτσι, θα είναι κανονικά λοιπόν στη διάθεση του προπονητή του Dražen Andžulović οι NBAers των Κροατών. Εμάς ο δικός μας ο NBA δεν θα είναι εδώ. Εντάξει, βέβαια, έτσι πως είναι το πρόγραμμα της Εθνικής και με βάση τη βαθμολογία που θυμίζω ότι οι ομάδες εθνικές έχουν μεταφέρει τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αγώνων. Οπότε η Εθνική μας είναι στην κορυφή του ομίλου με 6 με 4 βαθμούς, έχοντας κερδίσει τους 2 που πήρε μαζί. Φαντάζει πολύ δύσκολο να μείνουμε έξω. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να γίνουν όργια. Πρέπει να χάσουμε δηλαδή τα 3 από τα παιχνίδια για να μπλέξουμε. Έτσι, δεν είναι εύκολος όμιλος. Έχεις μέσα Σερβία, έχεις μέσα Γερμανία. Δεν είναι εύκολος όμιλος, αλλά έχουμε ήδη ένα πλεονέκτημα. Έτσι, βαθμολογικό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η τάξη απουσία του Αντετοκούνμπο είναι μεγάλη, αλλά νομίζω ότι όποιος πάει θα δώσει τον καλύτερο εαυτό για να μπορέσει να φέρει την εθνική στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, δεν είμαστε περασμένοι ήδη. Δεν είναι εύκολη αποστολή. Αλλά έχουμε ένα πλεονέκτημα με βάση τη βαθμολογία. Τώρα, αν καταφέρουμε να χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα και να φτάσουμε στο σημείο να παίζουμε την πρόκριση, τι να πω. Θα είναι μεγάλη αποτυχία. Πραγματικά. Θα είναι μεγάλη αποτυχία. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι ξεκινάμε με ένα προβάδισμα. Θα ήταν καλό να ήταν ότι το κουμπό στην εθνική. Θα ήταν ένα δείγμα καλής συνεργασίας, αν θέλετε, με τους Bucks. Της Ομοσπονδίας με τους Bucks, αλλά δυστυχώς δεν θα γίνει αυτό. Κάτι που μπορεί να σημαίνει και πολλά, έτσι. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί καμία επαφή με τους Bucks, οπότε... Εντάξει. Θα πρέπει να περιμένουμε μετά στο παγκόσμιο, αν τότε λόγω της κρισιμότητας και του παγκοσμίου, σαν παγκόσμιο, σαν διοργάνωση, οι Bucks αφήσουν τον κούμπο. Συνήθως πολλές ομάδες όταν είναι σε μεγάλες διοργανώσεις τους αφήνουν τους παίκτες. Έτσι δεν τους αφήνουν σε τέτοια, στα προκριματικά. Έτσι. Είναι ένα θέμα αυτό μεγάλο. Ξαναείπα για την εθνική τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ομοσπονδία πρέπει να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας με τους Bucks χωρίς να ξεφτυλιστεί εισαγωγικά. Έτσι. Δηλαδή να βάλει όρους και να τους δεχτεί μόνο και μόνο για να παίξει τον κούμπο. Γιατί το κόμπο δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι και ο αδερφός του Θανάσης, αλλά είναι και τα δύο αδερφιά τα επόμενα, που, τα πιο μικρά που έρχονται. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μια βάση για την επόμενη 15 ετία. Αλλά και αυτό άμα θέλουν να παίξουν. Από τη στιγμή που θέλουν να παίξουν, δηλαδή είναι καλό δεχόμενο. Αν δεν θέλουν, να βγουν να το πούν. Αν είναι κάτι άλλο το θέμα με τους Bucks,
να μιλήσει είτε το Κούμπο είτε Ομοσπονδία. Να ξέρει και ο Έλληνας φίλαθλος τι γίνεται. Γιατί είδατε για την περασμένη φορά που δεν έπαιξε το Κούμπο. Έτσι, μισή Ελλάδα ήταν υπέρ του Γιάννη και άλλη μισή ήταν κατά. Γιατί θεωρούσαν ότι σνόμπαρ την εθνική. Την ώρα που η άλλη μισή βρίζανε την Ομοσπονδία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό το Κούμπο. Πρέπει να το αναλύσει η Ομοσπονδία, να το δει, να βάλει κάποιο άτομο να το προσεγγίσει που μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα καλύτερα. Δηλαδή, εννοώ να έχει μια επικοινωνία με του μπακς που να είναι μέσα στη σύγχρονη λογική του μπάσκετ. Δυστυχώς η Ομοσπονδία δεν είναι στη σύγχρονη λογική του μπάσκετ. Είναι άνθρωποι ξεπερασμένοι. Είναι άνθρωποι μεγάλες ηλικίες οι οποίοι έχουν μείνει στο μπάσκετ πριν 20 χρόνια. Δεν θέλουν χορηγούς στο μπάσκετ, θέλουν εκείνο στο μπάσκετ, θέλουν αυτό στο μπάσκετ. Δεν μπορεί το μπάσκετ να λειτουργεί τεχνικά. Το 2018 η εθνική, οι διοργανώσεις να μην έχουν χορηγούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αυτό υπάρχει στο εθνικό μπάσκετ. Συνεκάς, εσκαθά, με εσκανά, εκεί. Λοιπόν, με το θέμα του Κούμπο νομίζω ότι. Νομίζω ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας και σήμερα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα, 8 με 10 στο Λίμπερο 107 και 4. Εκπομπή μπάσκετ θα είναι και πάλι αύριο εδώ με την επικαιρότητα στον χώρο του μπάσκετ. Να δούμε τι γίνεται εκεί, πώς κυλάνε τα πράγματα μπασκετικά στην πόλη μας και όχι μόνο. Λοιπόν, εγώ από να σας χαιρετήσω. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή ακρόαση εδώ στο Λίμπερο. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος με τον Μπαλαντέρ μόνος του πλέον εδώ στο Λίμπερο 10 με 12 θα είναι κοντά σας. Με πολύ ρεπορτάζ από ό,τι αντιλαμβάνεστε όσον αφορά τον Άρη και το μεταγραφικό κομμάτι, αλλά και το deal του κ. Καρυπίδη με την κινέζικη εταιρεία. Θα έχει πολλά περισσότερα ο Νίκος να μεταφέρει στη διάρκεια της δικής του εκπομπής. Έτσι και πολλά άλλα βέβαια σημαντικά όσον αφορά τον αθλητικό κόσμο, τον αθλητικό κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο την Πέμπτη εδώ, 8 με 10 στο Λίμπερο. Καλή ακρόαση, διαμυστικό και κοντά σας Νίκος Παπαδόπουλος.